γράψατε πολλά σενάρια, σκηνοθετήσατε, πρωταγωνιστήσατε και έχετε ένα μικρό παράπονο, εκφράσει, το γεγονός ότι σας θυμούνται από τις ταινίε, οι οποίες δεν ήταν και πάρα πολλέ και όχι από Πολύ σημαντικούς ρόλους που παίξατε στο θέατρο, το οποίο αγαπάτε κι εσείς περισσότερο. Αυτό το έχω και εγώ το παρά. Ναι, ναι, ναι. αυτό, αυτό το έχουν Αυτό περισσότεροι ηθοποίοι. 130 θεατρικά έργα έχω παίξει, ελληνικά και ξένα, και με τιμούνται από τρεις ταινίε. Δε, κοιτάξτε, δε, 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 δεν μπορώ να το πω ούτε παράπονο, ούτε πίκρα. Εγώ το, νομίζω και η Μάρο έχει συμβαστεί πάνω σε αυτό το θέμα. Το έχετε αποδεχτεί σαν γεγονό. έχουμε αποδεχτεί, ξεπέτω, ξεπέτω, το έχουμε αποδεχτεί ναι, ένα, ένα κομμάτι από αυτό που έχουν οι συνάδελφοι, και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις Γιώργο, οι συνάδελφοι οι ίδιοι δύσκολα σε παραδέχονται σε ένα ρόλο αλλιώτικο, δραματικό, ξέρω εγώ... Κλασικό, γιατί είναι κι αυτοί επηρεασμένοι από τις ταινίες. Και αυτό, Μητάκη, με πονάει εμένα. Όχι, εγώ δεν μπορώ να το πω αυτό το πράγμα. Σε όλη μου την καριέρα, έπαιζα σε όλα τα είδη των, των θεάτρων. Και θα το λέω μέχρι να φύγω από εδώ, ε, ότι δεν έχει σημασία ποιο είναι το είδος που κάνεις, αρκεί να το κάνεις τίμια και να το πιστεύεις απάνω εκεί. Όχι να το κοροϊδεύεις. Και αυτό είναι που συγχώρεσε ο κόσμος σε μένα, τουλάχιστον. Να είσαι έντιμο. Γιατί ποτέ δεν, δεν ακολούθησα μία γραμμή. Αυτό ο άνθρωπο είναι κουλτουριάρη. Αυτό ο άνθρωπο κάνει τέχνη. Αυτό δεν ξέρω πώ τα, τα λένε, ούτε με ενδιαφέρουν κιόλα. Σημασία όμω έχει ένα πράγμα ότι αυτά τα οποία έκαναν, τουλάχιστον το όπω ήταν ο Αμπιγέρ, όπω ήταν το ΑΡΤ, όπω ήταν. Ο Γιάννη Αγιάννη. Ο Γιάννη Αγιάννη στου Άθλιου. Αυτά τουλάχιστον μέχρι τώρα. Τώρα δεν ξέρω τι λένε εγώ πίσω μου. Αλλά μπροστά μου τουλάχιστον όσοι έχουν μιλήσει σχετικά με αυτά. Είπαν ότι ήταν τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει. Δεν έχω ακούσει δηλαδή να λένε, Όχι, το καλύτερο πράγμα που έκανε ήταν ο Κοκοβίκο ή ξέρω εγώ τι. Μπορεί να τα παραδέχονται αυτά τα πράγματα και να τα θεωρούν αυτή τη στιγμή τρίλο. Γιατί στην αυτά... ταινία αυτή. Εμεί δικαιωθήκαμε τώρα, μην την. αυτό. Είσαι, αυτό αυτό που λέει έχει σημασία. Είσαι φανταστικό Γιώργο στην ταινία αυτή. Ωραία. Κάθε φορά που την κοιτάω, λέω πόσο σπουδαίο ηθοποιό είσαι. Και μόλι 27 ετών και κάνεις αυτό τον τύπο. Το γρουσούζι, το δύσκολο, ναι. το συναισθηματικό. Πρέπει να πεις Μάρο μου όμως ότι εμείς με αυτές τις ταινίες που κάναμε και που ήταν πραγματικά και η Μάρο και εγώ κάναμε πολύ ωραίες ταινίες, κλασικές ταινίες, δικαιωθήκαμε τώρα. Με αυτό είπα και στην αρχή, όταν σα υποδέχτηκα. Ναι. Τον καιρό εκείνο δεν ένιωσα Τίποτα. Δεν βγήκα στον δρόμο και να πούνε ο Κοκοβίκο. Δεν υπήρχαμε. Εγώ τουλάχιστον. Ο Βουτσά μου κάνει την παρατήρηση. Μου λέει: Εάν δεν τυποποιηθεί, Κωνσταντίνο, να γίνει ο κουτό ψηλό. Και θα ξέρει ο κόσμο ότι θα πάμε να δούμε τον κουτό ψηλό <laughs> να κάνει αυτά τα τερτύπια. Αν δεν γίνει έτσι, δεν θα κάνει τίποτα. Και του είπα: Αν θέλω να γίνω έτσι, καλύτερα να μην κάνω τίποτα. Αυτή ήταν η απάντησή μου. Και την πίστευα απόλυτα. Επειτα μέσα μου υπήρχε ακόμα το θέατρο τέχνη, υπήρχε η εναλλαγή των ρόλων, όλα βέβαια, αυτά. Τα βέβαια, βέβαια. Και το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Σταμάτησε κάθε. 17 ταινίε έκαναν, τελείωσαν αυτέ ήταν.